Είτε δε χτυπώντας με βαριοπούλες και όπλα τράπεζες και καταστήματα και παίρνοντας χρήματα, ναι. Πώς αυτοί οι άνθρωποι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη φυλακή, ποιος είναι αυτός που ενώ γνώριζε από την αρχή, το ποινικό ποιος του αρμόδιος, γνωρίζοντας λοιπόν, το ποινικό του μητρό, σαφές. Έδωσε πενθύμενη άδεια σε αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά λέω, την έκαναν από τα βουνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι. Σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Όταν λοιπόν, ο κύριος Βορίνας, κύριε Γεωργιάδη, όταν Γιώργο, είναι απόν κάποιος από την εκπομπή... Σήκωσε λίγο το πρωτοθέλη του έθνους. Να μην... Σήκωσε λίγο το πρωτοθέλη του έθνους. Ένα λεπτό. Για να κραλάς τα πιέλα και την δημοσιογραφία, σήκωσε ένα λεπτό. Λίγο. Ουδής θα διαβάζουμε μόνο εφημερίδες Χρυσής Αυγής. Όχι, από εδώ. Βεβαίως. Θα πρέπει να σε απασχολήσει λάθος δημοσιογράφου στην Ελλάδα. Γιατί οι εφημερίδες έχουν πάει από το 1 εκατομμύριο φύλλα το 90 στα 200.000 φύλλα σήμερα. Το κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Μπαλάσκα, μόνο και μόνο όταν έχουμε αστυνομικούς οικογενειάρχες οι οποίοι παίρνουν 800 ευρώ και δέχονται δεν ξέρω και εγώ πόσο καταιγισμό σφαιρών σε μια επιχείρηση, θα έπρεπε να είναι σεβαστό αυτό. Αυτό εσείς αυτό θέλετε. Θα έπρεπε να είναι σεβαστό. Εσείς αυτό θέλετε. Διότι από εκεί. Ναι, αυτό γονιμετό. Έτσι γονιμετό. Θα φέρετε και το ρετσινό. Θα σα ακούει ο ελληνικό λαό. Έχετε καταστρέψει την Ελλάδα. Ναι, ναι, ακούτε. Έχετε καταστρέψει την Ελλάδα. Όλη η αριστερά εδώ έχει μαζευτεί. Έχετε καταστρέψει την Ελλάδα. Θα μάθετε να ακούτε. Θα να ακούσω τι θα ακούσω. 30 χρόνια σα ακούω. Κύριε Γεωργιάδη. Γέμισε η Ελλάδα ξένου. Μα φάζουν, μα σκοτώνουν, μα βιάζουν. Με τι αστυνομίε. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Βορίνας, ο κύριος Βορίνας. Καλημέρα κύριε Πεπερόπουλη, καλημέρα κύριε καθηγητά. Αντιλαμβάνομαι Γιώργο, είναι παρακολουθώ με πόνο Γιώργο. Πηγαίνει με άδειες καρδιές να μαζέψει ψήφους. Συγγνώμη και από τους δυο σας. Ξέχασε τον νεκρό πολίτη. Στέλιο, άκουσέ με. Κύριε Πεπερόπουλη. Άκουσέ με, όχι. Μη μετράμε δέντρα. Δέντρο είναι ο νεκρός πολίτης. Στην Ελλάδα μονίμως. Ο νεκρός πολίτης είναι δέντρο. Είναι δέντρο. Τι εννοώ, δεν είναι δέντρο, είναι άνθρωπος, πατέρας. Είχε ένα αμήλικο, α, το είπατε δέντρο. Στέλιο, δεν βγήκα στον αέρα για να αντιδικήσουμε. Ούτε εγώ, ούτε εσύ του Άδωνη. Ακριβώς. Αν δεν πάρουμε, εννοώ ότι αν αρχίσουμε και μετράμε περιστατικά και δέντρα, μ' ακούει και ο Μπαλάσκας, το είπε πολύ σωστά ο ρεπόρτερ του Άνδρα Πατώ με Γιώργο, ο οποίος είπε, μα τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, όχι ξέφραγο αμπέλι, μαύρη ξεφτύλα. Κύριε καθηγητά, ετέθη ένας προβληματισμός. Κύριε καθηγητά, ένα λεπτό. Πώς έδωσε ένα άδεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπήκε από τον κύριο Βορίνα ένας προβληματισμός. Αν έπρεπε να πάνε συντονισμένα, περισσότερο οπλισμένες ομάδες να πιάσουν τους κακοποιούς και όχι ο κύριος Μπαλάσκας, ο οποίος δεν ανήκει στους βαριά οπλισμένους αστυνομικούς, προκειμένου να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη. Μπήκε προβληματισμός γενικότερα. Ωραία. Από χθες το απόγευμα. Αυτό είπε και ο κύριος Βορίνας, αυτό είπαν και πολλοί άλλοι μέσα από την αστυνομία. Διότι ο κύριος Μπαλάσκας, ο οποίος πήγε σε ένα σημείο και πέφτανε οι σφαίρες γύρω του, σαν χαλάζι, και οι συναδελφοί του πήγαν με ηρωισμό εκεί. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τραυματίστηκαν συνάδελφοι της ασφάλειας. Σας παρακαλώ, αυτό δεν το αφισβήτησε. Παραλίγο να ούτε χάσουν δικοί μας συνάδελφοι από την επιχείρηση τη ζωή του. Κύριε από ήδη, τι πιστεύω, με τόσους πυροβολισμούς που ρίξαν οι κακοποιοί, ναι. Δεν χάσαν ένα συνάδελφο. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που το περασμένο βράδυ, προχθές το βράδυ, ναι. Πήραν μέχρι τα αποξεράκια τον αστυνομικό, έρχονταν να πάρουν. Ξέρατε λοιπόν, λέω, ότι είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Και στήθηκε μία επιχείρηση εν ώψη των κρίσεων στο πόδι για να πάρουν κάποια τα γαλόνια. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, με αποτέλεσμα να είναι λαμβάνω ότι έχετε ίσως τον αδυνηρό ρόλο να κάνετε τον δικηγόρο του διαβόλου στην προκειμένη περίπτωση. Το αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνομαι και τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, η οποία σας τιμά. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι έγινε μία απρόσμενη μάχη. Όση ώρα δεν μπορεί κράτησε να την καταλάβει κανένας αν δεν ήταν κράτησε, εδώ. Να ακούει τα κροταλίσματα και τις χειροβοβίδες να φτάνε. Άλλο πράγμα λέμε όμως.
Εάν είχε γίνει οργανωμένη επιχείρηση, όχι σε κατοικημένη περιοχή, θα ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Μπορεί να μην υπήρχε ο νεκρός. Εξελίχθηκε η επιχείρηση. Εξελίχθηκε από την τρέλα των δραστών. Όπως φωνάζουμε τόσο καιρό να εισχάσουμε και να κρατήσουμε μόνο αυτού που δουλεύουν και εργάζονται, δεν θα είχαμε κάθε μέρα αυτά. Δεν είναι οι επιχειρήσεις της αστυνομίας, θα πρέπει να καταλάβετε. Αν το πούμε, βγαίνουν κάτι αριστερίστικοι και αρχίζουν. Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας δεν είναι τυφλοσούρτης πολλές φορές να μπορούμε να τις βάλουμε σε μια πεπατημένη και να τις καθοδηγήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Εξελίσσονται απρόοπτα πολλές φορές. Κύριε Γεωργιάδη, βοηθήστε με λίγο κύριε καθηγητά. Ο κύριος Μπαλάσκας είναι το θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, αν έλεγε αν Έλληνα το 89 και το Καλάνικο, το ξέρε. Άσε μας ρε μπορεί να το ξέρε Έλληνα το Καλάνικο. Άσε με τώρα. Θα μιλήσουμε. Ήξερε Έλληνας και ρε το σένσο εδώ. Το 89 αν έλεγε λέξη Καλάνικο, δείξε Έλληνα στην. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Φτάνετε εκεί, ζείτε μια απίστευτη ιστορία και κάποια στιγμή τους λέτε βγείτε έξω, έτσι δεν είναι? Οι συνάδελφοι της ασφαλείας τους φωνάζανε συνεχώς. Δεν έχετε πουθενά να πάτε. Πετάξτε τα όπλα και βγείτε έξω. Μην πυροβολείτε. Συνέχεια και η επικεφαλής υπαστυνόμος τους το φώναζε και οι συνάδελφοι. Αλλά αυτοί, ξέροντας ότι δεν είχαν και καμία ελπίδα, δεν υπάκουαν χωρίς κανένα λόγο, τρελά, εντελώς τρελά, συνέχιζαν να ρίχνουν χειροβομβίδες και να πυροβολούν. Αυτό, ενώ λοιπόν ήξεραν ότι δεν έχουν να πάνε πουθενά, ήταν εγκλωβισμένοι από παντού. Αυτό κράτησε πόση ώρα, κύριε Μπαλάσκα? Κράτησε τουλάχιστον 5 με 6 λεπτά. Δηλαδή, με συνεχείς πυροβολισμούς και ρήψη χειροβομβίδων. Είναι θαύμα δηλαδή το πώς δεν είχαμε κι άλλους νεκρούς χθες, έτσι? Είναι θαύμα το πώς δεν είχαμε νεκρούς αστυνομικούς. Και αν δεν ήταν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, κύριε, και αν δεν είχαν τόσο ιδιαίτερο και απαράμιλο θάρρος, θα είχαν σκοτωθεί και συνάδελφοί μας. Δεν θα είχαμε τραυματιστεί μόνο δύο. Αντιλαμβάνομαι το γεγονός. Καλά κάνετε και υποστηρίζετε. Βεβαίως κανείς δεν θέλει τραυματισμένους αστυνομικούς. Οι πολίτες για εσάς δεν έχουν αξία. Υποστηρίζω το δίκιο, κύριε Βόρεια. Ακούστε με, τι μου λέτε. Το δίκιο υποστηρίζω. Νομίζω ότι εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε πάνω απ' όλα είναι να προστατεύετε την ζωή των πολιτών και την ασφάλεια. Πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Εχθές λοιπόν προστατεύτηκε η ζωή ενός πολίτη που είναι νεκρός, πατέρας λοιπόν, του μικρού παιδιού. Θα απαντήσω, αυτό κύριος, είναι το ερώτημα. Είναι σαφές και αυτό που λέει ο κύριος Μπαλάσκας και αυτό που λέει και ο κύριος Βορίνας. Και βέβαια στέκομαι και το ξαναλέω για μια ακόμη φορά. Στέκομαι, φίλες και φίλοι, σε αυτό το οποίο. Σε αυτό το οποίο. Σε αυτό το οποίο. Μα λέτε, κύριε Γεωργιάδη, σα του αλλοδαπού να κυνηγήσει. Όχι του αστυνομικού. Κύριε Γεωργιάδη, θα μιλήσω μια τελευταία σημείωση. Κράτα τον κύριο Μπαλάσκα. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, περιμένετε λίγο. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Κύριε Μπαλάσκα, έχω μερικά ερωτήματα απλών ανθρώπων. Είστε ένα από του αστυνομικού που έπαιξε τη ζωή του κορώνα γράμματα εκεί, σε αυτό το σημείο. Τη ζωή κορώνα γράμματα την έπαιξαν οι συνάδελφοι που μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο ήρωες. Αυτοί οι συνάδελφοι το διαρρηκτών εδώ, με τόση σφαίρα και τόσο θράσμα από χειροβομβίδα που δεχτήκανε, μόνο ήρωες μπορούν να χαρακτηριστούν και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέλους. Μείνετε μαζί μας λοιπόν. Από όλους. Μείνετε μαζί μας γιατί θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Θανάση. Ναι, Γιώργο. Το νου σου στον Μπαλάσκα. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε πολύ γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως διότι εδώ πια. Είτε στο φούρνο πας, είτε στο μαγαζί πας ή οπουδήποτε πας, μπορεί να βρεις κάποιον με ένα Καλάσνικοφ ή μια χειροβομβίδα και να σου πει ή τα λεφτά σου ή σε καθαρίζω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.